Hey guys, Leo εδώ και σήμερα πρέπει να κάνω ένα διαφορετικό είδος βίντεο όπου στο οποίο θα συζητήσω κάποια πράγματα όπου με έχουν απασχολήσει τον τελευταίο καιρό. Ας ξεκινήσουμε βασικά από το θέμα του βίντεο όπου είναι να κάνεις κάτι για τον συνάνθρωπό σου, για αυτόν που είναι δίπλα σου, για αυτόν που αγαπάς, για τους φίλους σου, για τους κολλητούς σου, έστω και για αγνώστους πραγματικά. Ειδικά τώρα που είναι γιορτές, τα Χριστούγεννα, πρέπει να κάνουμε κάποια δώρα. Έστω και να είναι υλικά και έστω να είναι ηθικά ή ψυχολογικά δώρα. Και θα δείτε τώρα σε λίγο τι εννοώ. Έχω μια φίλη που τη λένε Δανάη, θα έχω το link του Instagram της στο description, πηγαίνετε κάντε ένα follow, by the way. Και τελευταία δεν είναι και στα καλύτερά της, οπότε μιας και είναι τα Χριστούγεννα, είπα να της κάνω ένα ωραίο δώρο. Ξέροντας ότι η φίλη μου λατρεύει τον Legit Gaming GR και τα βίντεο του και ξέροντας ότι λατρεύει το Among Us, είπα να συνδέσω ένα και ένα και να την βάλω να παίξει Among Us με τον αγαπημένο της YouTuber, τον Γιάννη. Μιας και εγώ μιλάω λίγο με τον The Cash Games, όπου έχει κάνει αρκετά βίντεο μαζί με τον Γιάννη, του στείλα ένα μηνυματάκι και του είπα άμα μπορούμε να συνεργαστούμε. Και μετά από κάποιες προσπάθειες όντως έγινε και αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Καλά Γιάννη, εσύ? Χρόνια πολλά! Καλά κι εγώ, αλλά το είπες κάπως περίεργα. Σαν να ξέρεις κάτι για εμένα. Λίγο σάστα αυτό να βγούμε. Λίγο. Ξίδι. Δανάη. Ή αρχίζει και παραλύρω. Όχι, 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 όχι. Έλα Δανάη, μην παραλύρεις τώρα, περίμενε. Ακόμα δεν έχεις βγει impostor. Τι πικιουπι γκίφ είναι αυτό, δεν μου εμφανίζει εκεί. Για να παίξετε εσείς με impostor. Παθαίνω παραλήρημα αυτή τη στιγμή. Όχι, όχι. Παθαίνω παραλήρημα. Όχι, ξίδι, όχι. Περίμενε, περίμενε. Δεν είναι όνειρο. Η αλήθεια είναι και εγώ νιώθω περίεργα που παίζω με τον Φίλιππο, είναι ο αγαπημένος μου YouTuber. Έλα, ρε, σταμάτη. Η αλήθεια είναι ότι θα είναι περίεργο να σκοτώσω τον Φίλιππο. Έχω βάλει και δέντρα έξω κεφάλι. Έχουν περάσει τα Χριστούγεννα, βρε. Έχετε στείλει κωδικό, συγγνώμη. Ο κωδικός είναι PUGGIF. Είναι GIF, ρε. Είναι GIF. Γιφάκι. PUGGIF. Όχι, ποιος είναι ο Πασόκ? Η φίλη μου η Δανάη. Τέλειο, και έχει και στρατιωτικό καπέλο. Γιατί, τύπου... Κάτι θέλει να μας πει. Θα έχει πολύ πλάκα να λέμε ο Πασόκ το έκανε. Ή το Πασόκ το έκανε. Ψηφίστε το Πασόκ. Ήρθε η εξέλιξη στα Among Us. Ψηφίστε Πασόκ. Πασόκ δεν πέθανε κανείς. Ρε, να πω εγώ τώρα κάτι. Θα μου πείτε τα ονόματά σας. Ωραία, ξεκινάω εγώ. Εγώ είμαι ο Κόπη. Εγώ είμαι ο Γιάννης, γεια σας. Και μετά έχουμε την Δανάη, όπου έχει πάθει σοκ. Γι' αυτό λέγεται Πασόκ. Είναι... Α, είναι Πασόκ. Όχι, όχι. Ωπα. Ω, έκλεισε. Πάμε πάλι. Αν δεν θέλω να παίζετε μαζί μου, μπορείς να πρώτα μου το πείτε. Μετά το αστείο μου, λογικό. Ήταν πάθος. Ωραία, έφτιαξα άλλο λόγο. Ε, Γιάννη, Γιάννη, θα κάνεις Zero Land. Είναι και σε κλίση πλέον αυτό. Θα μπορούσα να ζητήσει για τόσα πολλά πράγματα. Ορίστε, τον έχει κωδικός, ρε. Ουφ. Αρχίζει για μας επικοινωνεί το παιχνίδι μαζί μας με τους κωδικούς. Οκ. Ρώτηση. Είμαστε έτοιμοι? Ναι. Πάμε. Όχι. Δεν πειράζει, δεν μοιάζει. Ωραία, ο Muffin είναι. Ωραία, δεν πειράζει. Ο Muffin βγαίνει πρώτος. Hey. Τι είναι αυτό? Συγγνώμη, αλλά... Δεν ξέρω που είμαι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Α, το βλέπω που είμαι, εντάξει. Ρε, του χόρευα και με έσφαξε. Εγώ του χόρευα για να με σφάξει, ρε, να σου είναι αλήθεια. Ήτανε τέλειο, ρε. Εγώ ήμουνα μέσα στον decontamination και απλώς βλέπω το όνομα του Φίλιππου και μετά να ανοίγει ένα vent. Άγγες είμαι πολύ καλό συμπόστα. Παραλίγο να πέσω και από την καρέκλα από το γέλιο με το που με σκότωσε. Να, αυτό που λέει, έτσι, χαρκ, έτσι με σκότωσε.
Αυτό ακριβώς ήταν. Χακρ. Κλασικό ήχο μαχαιριού, έτσι είναι. Τα πάνε. Νομίζω το έχω ακούσει σε ταινία αυτό, σίγουρα. Έτσι το ψάχνω όταν θέλω να το βάλω σε βίντεο εγώ. Χακρ sound effect. Το χρυσό bass. Bass. Ακόμα υπάρχει το bass. Μπράβο. Όταν μπει, πε το. Να του πω να κάνει zero land. Όμα υπάρχει το bass. Ωπα ρε. Βάζω να δω βίντεο του τουλάχιστον 2 χρόνια. Μούφις. Λογικά ο Μάφιν είναι, εγώ λέω να ψηφίσουμε Μάφιν. Ο Μάφιν είναι. Ναι, ισχύει παιδιά, εγώ είμαι, εντάξει, θέλω να το πάρω το ποτάμι. Ο Μάφιν είναι, Γιάννη. Ναι, όντως είναι ο Μάφιν. Κάτσε, γιατί τώρα κοιταζόμαστε. Με καταλάβατε, αλλιόπαιδα, με καταλάβατε. Το παίξετε πάρα πολύ καλά. Μπράβο και στους δύο crewmates, τον Γιάννη. Και τον Καροτίνο. Μπράβο, ψήφισε το Μάφιν τώρα γιατί τον άφησε εκεί με τον Ματέο και πήγε και τον σκότωσε. Τι! Τι! Είμαι σε... Ο Φίλιππος δεν με πίστευε το τελευταίο, απλά το έκανε το Μάφιν. Για τον Ρε, τι throw ήταν αυτό! Όχι, νομίζω ο Φίλιππος απλά το έκανε πίτι, δεν σε με φίλιππε. Φίλιππε, θα σου αρέσει χαστούκι, δεν κάνω τα πόλα. Θα σου αρέσει χαστούκι. Βέζ, έλα ρε υπάρχει. Μπράβο, Γιάννη. Όχι, ακόμα υπάρχει το Μπέιζ. Ο Γιάννης ήτανε. What a surprise. Λίγο σε τρο κράξι μου ρε παιδί. Just Μπέιζ. Bullying. Γιατί φεύγει τον. Αντί το Μπέιζ, άντε. Με την παθήτε ρε. Α, μπήκε Μπέιζ. Παιδιά, πείτε ότι μπήκε Μπέιζ ρε, δεν είναι. Δώστο, δώστο, μάτω. Δώστο, δώστο, πάμε. Ο Μπέιζ είναι. Εγώ δεν ξανασκοτώνω, είναι ωραία. Ωραία. Πάλι κρουμίτ. Απ, απ, το έχω, το έχω, το έχω, το έχω, το έχω, το έχω. 2, 6, 9, 10, 7. Ρε, δεν μπορούσες να περιμένεις ρε Φίλιππα να πεθάνεις, έκανα το τέτοιο, το Simon Says. Simon Says. Ωραία. Πώς πεθαίνει πρώτος, Άρνο Ματέο. Ωραία. Δεν είμαι εγώ, αυτή τη φορά όντως δεν είμαι εγώ. Ήταν AFK ο Φίλιππος. Ωραία. Α, γύρισε όντως ο Ματέο πίσω, άρα μπορεί να είναι ο Ματέο, ναι. Ναι, ναι. Ωραία, βρήκα. Άρα είναι ο Μαφίν. Όχι, εγώ δεν είμαι, γιατί ο Γιάννης πήγε να με σκοτώσει. Το ποτάμι έπεσε. Είμαι έπεσε στην ποτάμι και όντως δεν πρόλαβα να το σκοτώσω. Άρα είναι Γιάννης Ματέο λες. Όχι, ξέρω. Ο Γιάννης με είδε μόνο μου στο admin και δεν έκανε τίποτα, οπότε κρατάμε να... Έχει δίκιο, αν και δεν το θυμάμαι. Όταν έγινε το Oxygen. Α, ναι, ισχύει όντως. Πήγα στο άλλο βασικά. Έβγαινα από το Medbay, έκανα αυτά με τα δειγματάκια και ναι. Είδα τον Λαχανή. Ναι, τον... Ναι. Πού με είδες, δεν σε είδα. Ματέο, κάτσε ρε να μιλήσει και μετά. Δεν είπε κάτι. Μπορεί να λέγει ότι σε είδε και είσαι safe, ας πούμε. Ναι, αλλά αυτό ήταν από πάλι. Δεν την είδα εγώ. Αμέσως. Έχει πολύ πλάκα που όταν για κάποιο λόγο μπορεί να ήμουνα με τον Ματέο και τον είδα να φεύγει. Και ξέρεις, ο Ματέο εκείνη τη στιγμή θα μιλήσει και μπορεί εγώ να θέλω να πω ότι είναι safe, ξέρω εγώ. Τι κάνουμε τελικά. Όχι, λες τίποτα, δεν συνέβη ποτέ. Ματέο Σάς, γιατί όντως θα είναι. Είμαστε ένα double key τώρα. Εγώ δεν είδα ποτέ το Πασόκ. Ή Ματέο ή Γιάννη Σάς, ένα από τους δύο να ξέρετε. Ωραία, ο Μάφιν είναι. Εσύ. Αγαπάμε Πασόκ, ε. Όχι! Αχ, το είπα ότι πήγαινε με το τελευταίο. Όντως πήγαινε να σας σκοτώσω και δεν προλάβα. Το ξέρω γιατί πήγες να κάνεις όλα τα στιγμή. Κοίτα, κοίτα, ήσουν ένα σωστός τουλάχιστον ελάχιστα στο χρώμα. Έμοιαζε με τον Ματέο. Ναι, ναι, ήταν ο Ματέο το πιο σκούρο το καλοκαίρι, ας πούμε. Ματέο, καλά να πάθεις, δεν με νοιάζει. Τάξιζες. Λάτε να πείτε ένα γεια στο βίντεο γιατί τώρα κλείσω.
Γεια σου βίντεο. Τι λέει βίντεο, πώς θα περνάει. Ωραία, guys, αυτό ήταν για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το κομμάτι του βίντεο γενικότερα. Και ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλη την παρέα, στον Μπέι, στον Ματέο, στον Μάφιν, στον Πέτρο, στην Δανάη, στον Γιάννη και στον Φίλιππο. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Ελπίζω να μην σου τα υπήρξα, Φίλιππε, για να παίξουμε. Πραγματικά ευχαριστώ. Τα έχω και τα link των social media τους στο description, άμα θέλετε να πάτε να τα τσεκάρετε. Και ας μπούμε στο σημαντικό μήνυμα του βίντεο. Αυτό σημαίνει χριστουγεννιάτικο δώρο. Όχι το PlayStation 5 που περίμενες τόσο καιρό. Όχι το NBA 2K21 που ήθελες να αγοράσεις εδώ και κάμποσους μήνες. Όχι μία Canon DSLR 2000D για να βγάζεις φωτογραφίες και μετά να τις ανεβάζεις στο Instagram. Okay, καταλαβαίνω, αυτά είναι ωραία δώρα, αλλά σαν ένα πνευματικό δώρο δεν είναι. Ειδικά στις εποχές που ζούμε, ένα πνευματικό δώρο θα ήταν το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσες να κάνεις σε κάποιον. Όχι μόνο μπορεί να κάνει χαρούμενο αυτόν ή αυτή, αλλά θα κάνει χαρούμενο και εσένα. Τα μόνα πράγματα που χρειαζόμαστε τώρα είναι υγεία και χαρά. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντες ανάγκες. Κάποτε είπε ο Χριστός να αγαπά τα αλλήλους. Και αυτό έρχεται από έναν άθεο που πιστεύει πραγματικά σε αυτή τη φράση. Αλλά αυτή η φράση πρέπει να εφαρμόζεται παντού. Ειδικά τώρα που είναι η όλη αυτή η κορονοκατάσταση. Και ποιος καλύτερος τρόπος να δείξεις την αγάπη σου σε κάποιον τα Χριστούγεννα παρά με ένα χριστουγεννιάτικο δώρο. Αυτό που προσπαθώ να πω τόση ώρα που όλο λέω πράγματα και δεν καταλήγω στο νόημα του βίντεο είναι ότι το 2020 δεν ήταν και η καλύτερη χρονιά. Και τώρα που είναι τα Χριστούγεννα και η χρονιά είναι έτοιμη να τελειώσει, είναι η καλύτερη στιγμή να στείλεις ένα μήνυμα στον συνάνθρωπό σου, στο φίλο σου ή στη φίλη σου, στον κολλητό σου ή στην κολλητή σου, στο αγόρι σου ή στο κορίτσι σου, στην οικογένειά σου γενικότερα και να τους ρωτήσεις τι κάνουν, αν είναι καλά γενικότερα με τη ζωή τους. Να τους δείξεις πόσο τους αγαπάς. Γιατί το μόνο πράγμα που χρειαζόμαστε τώρα είναι να δείξουμε την αγάπη στους γύρω μας. Και με αντάλλαγμα να δεχτούμε κι εμείς λίγη αγάπη. Αυτά για σήμερα. Κάντε ένα like, ένα subscribe. Άμα σας άρεσε, σας παρακαλώ κάντε το share. Και χαρούμενο το νέο έτος με υγεία και χαρά. Bye!